Ναι, όντως η δεύτερη μέρα που διεξάγεται το φεστιβάλ Κοινό Οδηγητή στη Μυτιλίνη. Φέτος το σύνθημά μας είναι να ζεις, να τολμάς, να προχωράς για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας στο σοσιαλισμό. Το σύνθημα νομίζω συνοψίζει όλο το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε, όλη τη συζήτηση που θέλουμε να ανοίξουμε με δεκάδες νέα παιδιά, με νεολαία, με μαθητές, με φοιτητές, με εργαζόμενους. Γιατί πιστεύουμε ότι σε αυτή την κοινωνία δεν είμαστε ελεύθεροι και πρέπει μια γενιά να τολμήσει και να χτίσει κάτι καλύτερο. Ξεκινήσαμε χθες. Το πρόγραμμά μας περιλάμβανε και αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη μέσα από τα καλλιτεχνικά σχήματα. Σήμερα, 18 Σεπτέμβρη, επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα από τους φασίστες της Χρυσής Αυγής, θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με προβολή βίντεο, αφιερωμένο στη συγκεκριμένη επέτειο που το επιμεληθήκαμε εμείς. Θα ακολουθήσει πολιτική ομιλία με τον Γιάννη Πρωτούλη, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που θα δώσει νομίζω και το γενικότερο στίγμα όλων των εκδηλώσεων. Και θα κλείσουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία και είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε τους Rad Music International, μια ομάδα προσφύγων που δημιουργήθηκε στο Κι της Μόριας, οι οποίοι ήδη μας ξεσήκωσαν μια φορά στα τσαμάκια, στο δήμερο της ΚΝΕ και εδώ στην πλατεία Σαφούς ξανά. Και σήμερα θα τους έχουμε ξανά μαζί μας να μας χορέψουν, να παίξουν μουσική για μας και να στείλουν ένα πολύ δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, φιλίας, αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και πρόθεση και των δικών τους αιτημάτων για απεγκλωβισμό από τα νησιά και τη χώρα μας. Το σημαντικό είναι ότι υπήρχε συμμετοχή, υπήρχαν νέοι που συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή που ανοίγεται για προβληματισμό για το μέλλον. Και χθες και σήμερα φαίνεται ότι η νεολαία της Λέσβου για άλλη μια φορά και της Μυτιλίνης συγκεκριμένα αγκαλιάζει, ενδιαφέρεται για τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, ακούει τις θέσεις της ΚΝΕ, μαζί και με τους όποιους προβληματισμούς μπορεί να έχει ο καθένας. Εμείς αυτό θέλουμε ίσα ίσα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με παιδιά, με νέους μαθητές, με φοιτητές, με εργαζόμενους, γιατί πιστεύουμε ότι ο σοσιαλισμός είναι πραγματικά η απάντηση σε όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας, γιατί θεωρούμε ότι τα προβλήματα στο σχολείο, στη σχολή, στη δουλειά, στην προσωπική ζωή προέρχονται από αυτή την άδικη κοινωνία του κέρδους. Και επειδή ακριβώς θέλουμε να την εξαλείψουμε, θέλουμε να βγάλουμε το βραχνά του κέρδους από πάνω μας και θέλουμε κάθε άνθρωπος πραγματικά να αισθάνεται ελεύθερος, να ζει σαν ελεύθερος άνθρωπος, ο μαθητής, ο φοιτητής να έχει πρόσβαση σε όλη τη γνώση, ο εργαζόμενος να δουλεύει με ανθρώπινες συνθήκες στο αντικείμενο που τον ενδιαφέρει. Αυτό ακριβώς θέλουμε να προβάλλουμε. Θέλουμε να προβάλλουμε την άλλη εναλλακτική. Όχι μόνο για το αύριο, αλλά και για το σήμερα. Αυτό είναι ο σοσιαλισμό και αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε και από εδώ. Κρατάμε την παρακαταθήκη από το δήμερο τη ΚΝΕ που έγινε στο νησί και έδωσε και ένα τόνο ανάταση και ανέβασε και ψηλά τον πύχη και για μα για να συνεχίσουμε και τι σημερινέ εκδηλώσει. Είναι η δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Και για εμά, για τη Λέσβο, αν θέλετε, επειδή είναι το 47ο φεστιβάλ είναι σε όλη την Ελλάδα αφιερωμένο και στον μεγάλο συνθέτη, τον Μίκη Θεοδωράκη. Και αν θέλουμε και εμείς εδώ στη Λέσβο να υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική διαθήκη που άφησε ο Μίκης να κρατήσουμε τα μεγάλα μεγέθη, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο σύνθημα του φεστιβάλ που λέει να ζεις, να τολμάς, να προχωράς για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας του σοσιαλισμού και να πιάσουμε και εμείς εδώ το νήμα από την αγωνιστική παρακαταθήκη του λαού της Λέσβου που έχουν δώσει μεγαλειώδεις μάχες και για τη νέα γενιά να πιάσουμε το νήμα και να το συνεχίσουμε για να ζήσουμε και εμείς αυτά τα μεγάλα μεγέθη τα οποία πραγματικά ταιριάζουν και τα έχουμε ανάγκη όλοι σήμερα οι νέοι εργαζόμενοι. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ κατάφεραν αυτό που για άλλες οργανώσεις, ακόμα και οργανώσεις που έχουν κρατική στήριξη, φαίνονταν αδιανόητο να μετακινηθούν στο νησί 4.000 και 5.000 νέοι άνθρωποι με τάξη, οργάνωση, συνειδητή πειθαρχία και να πραγματοποιήσουν τέτοιου μεγάλου μεγέθους εκδηλώσεις στο νησί μας. Αποδείχθηκε η ανωτερότητα της συλλογικής οργάνωσης και δράσης, της εθελοντικής προσπάθειας για τον κοινό σκοπό. Γι' αυτό το ΚΚΕ και η ΚΝΕ κατάφεραν μέσα σε λίγες μέρες να μεταμορφώσουν και να ζωντανέψουν, για παράδειγμα, το άλσο στα τσαμάκια που φιλοξένησε τις εκδηλώσεις, που δεν μπορούσαν να το ζωντανέψουν με πακτολό χρημάτων, χρήματα να δουν τα μάτια σας, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, και το είχαν ένα εγκαταλελειμμένο τόπο για χρόνια ολόκληρα. Κατάφεραν να πραγματοποιήσουν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ με υποδειγματική οργάνωση και τάξη, με όλα τα μέτρα ασφάλειας και μέσω πανδημίας, μια συνάντηση χιλιάδων
και ήταν ο μόνος τόπος ολόκληρη την Ελλάδα που δεν είχε αύξηση των κρουσμάτων της πανδημίας, παρότι ήρθαν στο νησί μας τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Αυτό δείχνει το μέγεθος της συνειδητής οργάνωσης για ένα ανώτερο σκοπό. Αυτό δείχνει ότι οι κομμουνιστές είναι άλλοι άνθρωποι, οι δικοί μας άνθρωποι. Σεβάστηκαν την πόλη και τους ανθρώπους της. Πέρασαν χιλιάδες, κοίτασαν να μην πέρασε κανένας. Δεν υπήρξε ούτε εγώ παποτσικάρο κάτω στο δρόμο. Ανέδειξαν το λαϊκό πολιτισμό του νησιού. Παρέδωσαν το χώρο και την πόλη καλύτερα από ό,τι την παρέλαβαν. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μη λέμε πολλά. Αυτά τα όμορφα παιδιά της ΚΝΕ είναι η ελπίδα. Και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να γίνουν περισσότερα για να αλλάξουν τον κόσμο. Η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, να γίνει γερή και μαζική και στο νησί της Λέσβου για να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θα αλλάξουν διαφορετικά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η ώρα να το δυναμώσουμε και να βοηθήσουμε όλοι από σήμερα για να γίνει πιο δυνατό, να φτάσει ψηλότερα και σήμερα και όποτε και αν γίνουν και οι εκλογές. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ από το νησί της Λέσβου στάλθηκε το καλοκαίρι που πέρασε ένα μήνυμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και μετανάστες που αγκάλιασαν και οι ίδιοι με την παρουσία τους στις εκδηλώσεις του Αντιπεριελεστικού Διήμερου της ΚΝΕ. Αλλά εκφράστηκε και έμπρακτη αλληλεγγύη με την παράδοση δεκάδων ειδών που συγκέντρωσαν οι οργανώσεις της ΚΝΕ από όλη την Ελλάδα και παραδόθηκαν με τάξη και χωρίς να λείπει τίποτα στον καταβλισμό στο Καράτεπέ, στα χιλιάδες θύματα των πολέμων και επεβάσεων τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στα νησιά μας κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, στιβαγμένοι σε πραγματικές φυλακές με θανάτους ακόμα και μικρών παιδιών ως αποτέλεσμα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δόθηκε εδώ από το νησί μας μήνυμα ενίσχυσης της πάλης για τον άμεσο απεγκλωβισμό των προσφύγων από τα νησιά και τη χώρα, για να μην δημιουργηθεί κανένα στρατόπεδο προσφύγων και μεταναστιών στα νησιά.